Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο τούρνουα ποδοσφαίρου 5x5 των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, χθες βράδυ διεξήχθη ο τελικός του τούρνουα, ο οποίος φιλοξενήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής. Το τούρνουα είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν θα δοθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ του νομού Μαγνησίας. Έχουμε τούρνουα μεταξύ των υπηρεσιών της ΔΑ Μαγνησίας. Έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα το όλο τουρνουά. Και τώρα βλέπετε, παρακολουθείτε τον τελικό μεταξύ της αυτοκινητοδρόμων, της τροχιάς αυτοκινητοδρόμων και της ασφάλειας Βόλου. Έχουμε συγκεντρώσει χρήματα για ορισμένες ενώσεις, οργανώσεις και προσπαθούμε να προωθήσουμε το εφαγωνίζεστε και ότι όλοι μπορούν να συμμετάσχουν και για ένα ανώτερο σκοπό, για ένα καλό σκοπό. Το φιλανθρωπικό τουρνουά ήταν αφιερωμένο στη μνήμη δύο αστυνομικών, του Γιώργου Καραπαναγιώτη και του Παναγιώτη Ξαρχουλάκου, που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος. Τέτοιου είδους διοργανώσεις δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας, σύμφωνα με τον κύριο Κόχυλα. Και ειδικά στις μέρες μας, τέτοιες κινήσεις πρέπει να προωθούνται. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε μπροστά στην πρώτη γραμμή, σαν αστυνομία, δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο ότι υπάρχει. Και άλλο πρόσωπο της αστυνομίας, συμμετέχουμε σε δραστηριότητες, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο δυνατόν μπορούμε και από άλλο κλάδο, από άλλο μετερίζει. Το τουρνουά διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας.